Καλημέρα. Καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι και σήμερα από μένα. Είμαστε και πάλι εδώ με μια νέα ενδιαφέρουσα, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Για άλλη μια φορά, συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βόρειο Ελλάδος και βεβαίως στην ομάδα του Delphi Economic Forum, καθώς παρά την καραντίνα, παρά τα προβλήματα, συνεχίζεται με επιτυχία αυτό το Θεσσαλονίκη Summit. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με έναν πραγματικό έτσι γνώριμο του Θεσσαλονίκη Summit. Ο κύριος Χαρπαντίδης είναι κοντά μας. Ο κύριος Χαρπαντίδης, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ο CEO του Παπαστράτος και βεβαίως είναι ο Managing Director, να το πω έτσι αγγλικά τον τίτλο, ακούγεται και πιο έτσι μεγαλοπρεπής, EU Southeastern Cluster του Philip Morris International Greece. Καλώς ήρθατε, κύριε Χαρπαντίδη. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πώς είστε καταρχήν? Πολύ καλά. Δυστυχώς οι αποφεύσεις μας έχουν στερήσει τη Θεσσαλονίκη, αλλά ελπίζω του χρόνου να είμαστε στο ραντεβού μας συνεπείς, για να μην επαναλάβω, να ενισχύσω τις ευχαριστίες σας για τους διοργανωτές και πολύ χαρούμενος που έχουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Θα ήθελα να ξεκινήσω, ξέρετε, είναι και το δημοσιογραφικό δαιμόνιο. Ξεκινάμε αυτή την κουβέντα, παραμονή της πανδημίας, παραμονή ενός δεύτερου lockdown, μεσούσης βεβαίως της πανδημίας, για 3 εβδομάδες και θα δείξει πόσο ακόμη. Και βεβαίως για άλλη μια φορά έρχεται στο επίκεντρο, με αφορμή και το γεγονός ότι όλοι αναμένουμε αυτό το εμβόλιο, ο ρόλος της επιστήμης. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε το κοινό καλό, το ρόλο της επιστήμης και όλα αυτά με φόντο μία καπνοβιομηχανία που παρόλα αυτά προσπαθεί, γιατί κάθε βιομηχανία βεβαίως το κέρδος έχει στόχο, να κάνει καλό το όσο πιο απλά γίνεται και στο περιβάλλον, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Νομίζω αυτό θα είναι το framework, έτσι, εισάπτε στα ελληνικά, ο καμβάς της κουβέντας μας. Με Λοιπόν, τα χαρά. πρώτα σχόλια για το ρόλο της επιστήμης σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Κοιτάξτε, το ξαναζούμε lockdown και παρά το ότι το έχουμε ξαναζήσει, δεν είναι καθόλου εύκολο. Η πανδημία τα έχει σαρώσει όλα, θα έλεγα, τα έχει αλλάξει όλα. Είναι αυτή η αβεβαιότητα που είναι το κύριο συστατικό της εποχής μας και αβεβαιότητα και στον καθένα από εμάς, στις οικογένειές μας, στις δουλειές μας, στο σύνολο της οικονομίας, της πολιτικής. Αυτό μας φέρνει έναντι των ευθυνών μας, είτε σαν πρόσωπα, γιατί πια οι δικές μας οι πράξεις δεν έχουν επίπτωση σε εμάς μόνο, στους κοντινούς μας, έχουν στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο και βέβαια και ως θεσμούς, γιατί η ευθύνη των αποφάσεων των θεσμών έχουν άμεσους, καμιά φορά και βίαιη επίπτωση στην καθημερινότητά μας. Αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον, όπως ωραία το φέρατε, υπάρχει ένας δρόμος προς την κανονικότητα, όποια και αν είναι αυτή. Και είναι Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε, να το διαβάσουμε καλύτερα, τον ρόλο της επιστήμης στη σημερινή εποχή και βέβαια να το διαχειριστούμε και σωστά. Έτσι, αυτό είναι και το ζητούμενο. Εδώ, από τη μία, υπάρχει ο ρόλος της επιστήμης, αλλά υπάρχει και ο ρόλος των ηγεσιών. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ελληνική κυβέρνηση, αναφέρομαι συνολικά στον ρόλο των ηγεσιών σε μία εποχή πρωτόγνωρη, που έχει να κάνει βεβαίως με ένα θέμα υγειονομικό, με ένα θέμα οικονομικό. Πώς οι ηγεσίες, κατά τη γνώμη σας, αν ήταν όριμες οι ηγεσίες και παγκοσμίως και η χώρα μας και ευρωπαϊκά, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται έτσι να πάρει αποφάσεις σε ένα εξαιρετικά πρωτόγνωρο περιβάλλον. Και εταιρείες, και εσείς θεωρείστε ηγεσίες. Λοιπόν, ο ρόλος των ηγεσιών, κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι αυτή την περίοδο? Είναι ενδιαφέρον που είπατε αν ήταν όριμες. Και είναι σημείο των καιρών. Είναι γεγονός ότι στις ιστορικές προκλήσεις στον κόσμο μας η ηγεσία έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Τώρα καλούμαστε σε εξελιγμένα, θα έλεγα, μοντέλα ηγεσίας. Απαιτείται να συνεργαστούν, είτε είναι πολιτική ηγεσία, όπως είπατε, είτε είναι επιστημονική, είτε είναι επιχειρηματική. Να αλλάξουν προτεραιότητες, θα έλεγα. Βλέπουμε και καλά και θετικά παραδείγματα και βέβαια και αρνητικά. Βλέπουμε
κράτη που κλείνονται στον εαυτό τους, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε και περιοχές του κόσμου που υπάρχει πολύ κοντινή συνεργασία των θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας και του γηρηματικού κόσμου. Βλέπουμε πολυεθνικές μεγάλες που συνεργάζονται για να κάνουν κάποιο εμβόλιο. Νομίζω ότι η ιεράρχηση και φέρνοντας την επιστήμη μπροστά από πολιτικές αποφάσεις, είναι κλειδί. Δεν μπορείς ένα παγκόσμιο πρόβλημα να το αντιμετωπίσεις με διαφορετικό τρόπο. Η παγκοσμιότητα της επιστήμης μας βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο έτσι, ζητούμενο εκεί, η εμπιστοσύνη ως προς την επιστήμη. Δηλαδή, κατά πόσον ο ρόλος της επιστήμης είναι πάντα καθαρός και κατά πόσον μπορεί και με τη βοήθεια βεβαίως και των ηγεσιών και των κυβερνήσεων. Τώρα τα κάνουμε πολύ περίπλοκα. Νομίζω λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν πάρω πολύ απλό παράδειγμα. Πολλοί δεν εμπιστεύονται την επιστήμη. Λένε για παράδειγμα, και μετά θα πω και στο θέμα το δικό μας το πιο συγκεκριμένο, ότι ας πούμε δεν υπάρχει COVID. Τώρα τι μας λένε οι επιστήμονες, θέλουμε ωραία, τα παίρνουν από τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει στο να επιδοθεί η εμπιστοσύνη στην επιστήμη πια? Εγώ θα το γυρνούσα αυτό που λέτε, με την έννοια ότι η πραγματική επιστήμη, η οποία αυτή που μπαίνει στο τραπέζι με διαφάνεια, έτοιμη για διάλογο, είναι αυτή που δημιουργεί την ασπίδα απέναντι στα fake news. Έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει ένα κοινό αντικειμενική συζήτηση. Δεν είναι μόνο η ελπίδα που μας δίνει η επιστήμη για να βγούμε από αυτό τον... αυτή τη δυσκολία που έχουμε σήμερα, αλλά είναι και η σιγουριά που μας δίνει ότι κάποιος δεν μας λέει ψέματα. Γιατί, κύριε Χαρπαντίδη, μια βιομηχανία καπνικών νοιάζεται για την επιστημονική παιδεία και το δημόσιο ενδιαφέρον για την επιστήμη? Εσείς τσιγάρα κάνατε τόσα χρόνια. Γιατί είμαστε μέρος του κόσμου στον οποίο ζούμε και λειτουργούμαστε. Η επιστήμη έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με τη δραστηριότητα του καθενός από εμάς και πρέπει ο καθένας από εμάς να τη λαμβάνει σοβαρά επί υπόψη και να την αξιοποιεί για το καλό του οργανισμού αλλά και για το κοινό καλό. Μη συνδεόμαστε με ένα προϊόν που έχει δεδομένα προβλήματα, κάνει κακό στην υγεία και όταν μας δόθηκε η ευκαιρία μέσω της επιστήμης και μέσω της τεχνολογίας να βρούμε λύσεις για όσους επιλέγουν να συνεχίσουν, για παράδειγμα, το κάπνισμα, την αξιοποιήσαμε, επενδύσαμε πολύ σοβαρά και χτίσαμε την επιστήμη για την οποία μιλάμε και σήμερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος και να προχωρήσουμε όλοι μαζί, σαν κοινωνία, σε ένα κόσμο χωρίς τσιγάρο, όπως λέμε, που το πιστεύουμε ότι μπορεί να το πετύχουμε. Ωστόσο, αυτό είναι ένας μεγάλος δρόμος. Δηλαδή, και εγώ είμαι καπνίστρια, προσπαθώ και εγώ. Εντάξει, προφανώς ξέρω ότι δεν πρέπει να καπνίσω. Τώρα σας λέτε το προσωπικό μου, έτσι. Το προσωπικό μου θέμα και το προσωπικό μου. Πρέπει να μιλήσουμε αν είστε καπνίστρια, εκτός κάμερας. Πρέπει να τα πούμε. Είστε μια ηγέτιδα δύναμη έτσι, στον χώρο της καπνοβιομηχανίας, Παπαστράτος, Φιλίπ Μόρις. Πείτε μας τώρα, πού βρίσκεται πραγματικά όλη αυτή η κουβέντα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο και οι δικές σας βιομηχανίες μπορούν να παίξουν έναν θετικό ρόλο στην στρατηγική ώστε να φτάσουμε σε έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο ή για αυτούς που τελικά επιλέγουν να καπνίσουν, γιατί και αυτό είναι μια επιλογή. Δεν λέω αντικαπνιστικός νόμος, έτσι. Κάποιος που θέλει να καπνίσει σπίτι του ή να καπνίσει έξω ή το χαλαρώνει για οποιοδήποτε λόγο. Ποια είναι η στρατηγική προς τις εναλλακτικές που υπάρχουν? Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσουμε από εσάς. Για να μην φαίνεται ότι μην ακούγεται σαν να προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι κάνει η Παπαστράτος, εδώ έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που είναι το κάπνισμα που προκαλεί τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε. Το ζήτημα είναι τι κάνει ο καθένας από εμάς γι' αυτό. Δεν είναι αδιαπιστώνιο το πρόβλημα. Παρά τις πολιτικές απαγορεύσεων που ακολούθησε ο κόσμος, ο δυτικός, όλος ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμάει ότι το 2025 θα υπάρχουν ακόμα 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη. Άρα εμείς θέσαμε ένα όραμα που φαίνεται φιλόδοξο, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο κοντά από ότι ο καθένας μπορεί να υπολογίσει σήμερα, ότι θέλουμε να πάμε σε έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Βάλαμε πολύ μεγάλες επενδύσεις στο να αναπτύξουμε προϊόντα τα οποία είναι σημαντικά λιγότερα βλαβερά σε σχέση με τα τσιγάρα και να επενδύσουμε στην επιστήμη να δείξουμε, να μάθουμε εμείς και να δείξουμε και στον κόσμο τι είναι αυτά τα προϊόντα. Όταν
λες ξεκάθαρα, όταν πηγαίνεις ξεκάθαρα σε έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι δεν καπνίζουν δεν πρέπει να ξεκινήσουν το κάπνισμα, όσοι καπνίζουν πρέπει να το σταματήσουν και όσοι θέλουν επιλέγουν να συνεχίζουν, υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές, τότε είναι σημαντική και αυτή έχει ήδη, αυτή η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει. Εσείς επί της ουσίας έχετε μεταμορφωθεί έτσι, από τα θεμέλια σας. Έχετε γίνει από επιλογή μια εταιρεία τεχνολογίας που με βάση την επιστήμη έχει σκοπό να συμβάλλει σε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, έτσι. Ναι, και το κάνουμε άμεσα πολύ πρακτικά και εφόσον το θέμα μας είναι επιστήμη, να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό. Είναι, εμείς όχι μόνο έχουμε... Ακολουθήσαμε στάνταρ φαρμακευτικών έτσι ώστε να δούμε ποια είναι η ουσιαστική επίδραση αυτών των προϊόντων στην υγεία των καταναλωτών. Έχουμε και πολύ μακροχρόνιες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες είναι ανοιχτές. Όπως μιλούσαμε για την επιστήμη και πώς πρέπει να είναι ο διάλογος στον κόσμο σήμερα, αυτό και εμείς το κάνουμε. Η επιστήμη μας είναι ανοιχτή, έχει αξιολογηθεί και αξιολογείται συνεχώς από ανεξάρτητους φορείς, έτσι ώστε να είναι όλοι μέρος ενός διαλόγου με τον οποίο κάποια στιγμή θα συμφωνήσουμε πως λύνονται, πως θα λυθεί το θέμα και να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε αυτόν τον κόσμο χωρίς τσιγάρο. Προσωπικά πιστεύω ότι είμαστε πολύ, πολύ συντομότερα από ότι κάποιος μπορεί να σκεφτεί σήμερα, ίσως και σε 10-15 χρόνια, να μην έχουμε τσιγάρο. Αυτό θα είναι σημαντικό. Θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της επιστημονικής έρευνας, χρηματοδότηση αλλά και διάθεση, γιατί με την εποχή τώρα, την εποχή της πανδημίας, το θέμα της διάθεσης του αποτελέσματος της επιστημονικής έρευνας και ενώ με διάθεση ανοιχτά σε όλους με αφορμή για το εμβόλιο, είναι πλέον πολύ ψηλά στην ατζέντα. Δηλαδή, κατανοεί κανείς ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε μια εποχή που μεγάλες εταιρείες επενδύουν στην έρευνα και προφανώς αυτό το κάνουν για τα προϊόντα τους, ποιο είναι αυτό το λεπτό σημείο και ποια είναι τα ethics σε ό,τι αφορά το θέμα της ανοιχτής διάθεσης για όλους. Είναι πολύ ενδιαφέρον η ματιά με την οποία το βλέπετε. Αν μου επιτρέψετε, κάνω ένα βήμα πίσω. Εδώ βρισκόμαστε σε μια εποχή που η ελπίδα μας είναι στην επιστήμη. Είναι το μόνο αξιόπιστο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση την οποία περνάμε. Εδώ για μένα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν αυτή η πίστη την επιστήμη είναι πρόσχερη μόνιμη. Σωστό. Ότι φοβάμαι ότι ζούμε έτσι μια θετική ανομαλία. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούσαμε να γίνει καλύτερη χρήση της επιστήμης για το κοινό καλό. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό τελείως. Εμείς σαν εταιρεία έχουμε ακολουθεί αρκετά. Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε αυτή τη σχέση της επιστήμης με την σημερινή κοινωνία. Ότι σε μια πολύ μεγάλη μελέτη σε 19 χώρες για χιλιάδες ερωτηθέντες ότι το, αν θυμάμαι καλά, το 77% πιστεύουν ότι η επιστήμη μπορεί να λύσει τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας μας και το 84% αυτών πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις το λάβουν σοβαρά υπόψη. Την ίδια στιγμή που μόνο 49% πιστεύει ότι το κάνει. Βλέπουμε μία ανάγκη της κοινής γνώμης για τη μεγαλύτερη συμμετοχή της επιστήμης στην επίλυση των προβλημάτων και αυτό οι ηγέτες του σημερινού κόσμου, αυτοί που κρατούν τους θεσμικούς ρόλους, πρέπει να το λάβουν υπόψη. Και εκεί, όπως πάρα πολύ ωραία λέτε, ο επιχειρηματικός κόσμος έχει ρόλο. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι κατά 90% συντριπτικό περιμένουν οι πολίτες, οι εταιρείες να είναι πολύ ενεργές στην ανάπτυξη της επιστήμης που αφορά βέβαια τη δραστηριότητά τους και στην υποστήριξη της βοήθειας αυτής στο να λυθούν τα μεγάλα θέματα. Το πώς, σε ποιο βαθμό διαθέτουμε αυτή την επιστήμη για το κοινό καλό και από πού τελειώνει η υποστήριξη, ο ρόλος του κράτους, πού αρχίζει το επιχειρηματικός η επιχείρηση, εκεί είναι λίγο ακόμα γκρίζα τα όρια. Επομένου ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση.
Ήθελα να επιστρέψουμε λίγο ακόμα στις δικές σας τις δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή, ο Παπαστράτος, ο Φιλίπ Μόρις, όλη η δική σας προσπάθεια, αυτό το που λέγεται, είναι και η σωστή λέξη, cluster, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη. Έχουμε πει όλες αυτές οι λέξεις, hub, cluster. Πού βρίσκεστε τώρα, έτσι, δώστε μας, κάνε μας ένα update. Εμείς, για το update που μου ζητάτε και για τη μεγάλη μετάλλαξη την οποία περνάμε, προχωρούμε και προχωρούμε με γοργά βήματα και στο κομμάτι της παραγωγής με το εργοστάσιο μας, στις εξαγωγές μας και με την συνολική μας δραστηριότητα και την εμπορική στην αγορά. Κυρίως για εμάς μας ενδιαφέρει, επειδή είμαστε και ένας οργανισμός που κοιτάει μακροπρόθεσμα, η εξωτερική μετάλλαξη, αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα, άρα το να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλους στο τραπέζι του διαλόγου και να δουλέψουμε μαζί για το μέλλον χωρίς τσιγάρο και βέβαια και η εσωτερική μετάλλαξη, γιατί αυτό έτσι πολύ ωραία που μου δίνεται την αφορμή να πω, για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, πάνω από 1.000 συναδέλφους μου, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία όμως είναι και χαρακτηριστική γιατί είναι σημείο των καιρών. Στην εποχή μας δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά, αν δεν αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο είσαι οργανωμένος, δουλεύεις και βέβαια και συμπεριφέρεσαι. Άρα είμαστε σε αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν είναι εύκολο για τους συναδέλφους μου, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την ανάγκη, βλέπουμε πόσο γρήγορα εξελίσσεται ο κόσμος γύρω μας, καταλαβαίνουμε την ανάγκη και είμαστε και συντεταγμένα πηγαίνουμε σε μια πορεία προς το καλύτερο. Θεσσαλονίκη, Βόρειος Ελλάδα, επιχειρηματικότητα και επενδύσεις στη Βόρειο Ελλάδα. Μεγάλη αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι γνωρίζω, έτσι. Θεσσαλονικιός γέννημα θρέμα και με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα για το θέμα και ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειο Ελλάδος είναι από τους κεντρικούς κατηγορητές σε αυτή την προσπάθεια αναζωογόνησης της. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, αυτός είναι ο νόμος. Πολύ σωστά και το ξέρω και πολύ σωστά με διορθώσατε, συγγνώμη. Γιατί είναι οι μηχανίες, όχι μόνο τα πρόσωπα. Είναι, δηλαδή, όχι μόνο οι ηγέτες, είναι ο κόσμος της βιομηχανίας. Άρα, πολύ ωραία το είπατε. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν και πάρα πολλά δομικά προβλήματα. Πάντα οι δύσκολες περίοδοι είναι και αφορμές για ανασυγκρότηση, να κάτσουμε όλοι μαζί, που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και να δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν να τις αξιοποιήσουμε. Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές, ανθρώπινο δυναμικό πολύ δυνατό, επιχειρηματίες που νοιάζονται, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα μένουμε αισιόδοξοι και για τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επειδή είμαι και εγώ από ένα καπνοπαραγωγό γριώτων σερών, πλέον δεν παράγουν καπνό. Εμείς είχαμε τα μπασμάς. Ξέρετε τι είναι, μπουρλιάζω, πασταλιάζω, σπάζω. Μην μου πείτε ότι δουλέψατε και στα καπνά. Τα καλοκαίρια μου αυτό έκανα. Μπουρλιάζω, πασταλι, σπάσιμο. Και θυμάμαι, είχαμε και εκείνα τα χαρτάκια, τα ροζ χαρτάκια του, πώς λεγότανε, για τους παραγωγούς που σπάζανε τον καπνό και τον δοκιμάζανε. Ίσως κάποια μέρα να είναι συλλεκτικό, αλλά πραγματικά αυτό δείχνει, τώρα το λέω και χαριτολογώντας με προσωπικό τον, αυτό που λέτε, η εξέλιξη. Δηλαδή, πώς τα πράγματα ήταν πριν 30-40 χρόνια, θυμάμαι εγώ, και πώς και ο δικός σας ο κόσμος και η δική σας βιομηχανία μετεξελίσσεται και με τη βοήθεια της επιστήμης σταδιακά οδηγείται κάπου αλλού. Και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι αυτό. Και να είμαστε μέρος του μέλλοντος, αυτό προσπαθούμε. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσουμε πριν δώσουμε... Να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστήσω. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Είναι πάντα πολύ όμορφο να συζητάει κανείς μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χαρπαντίδη. Ευχαριστούμε και πάλι τους διοργανωτές. Εμείς θα τα πούμε και αργότερα με ένα εξαιρετικό τραπέζι της Εθνικής Τράπεζας. Σκητάει τώρα στον επόμενο moderator για το επόμενο πάνελ. Να είστε καλά.